ενώσεων, των συνεταιρισμών, αλλά και των πολιτικών. Και αφού μιλάμε για πολιτική, να πάμε στον αρμόδιο, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μάκη Βορίδη, που έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Υπάρχει ένα θέμα, αυτό με το ενδεχόμενο της επιβολής δασμών από την πλευρά των ΗΠΑ προς την χώρα μας, που περιλαμβάνει προϊόντα όπως είναι και αυτό, και της ελιάς και του λαδιού, και ενδεχόμενα να δούμε μια κατάσταση και μια συνέπεια που θα είναι αρνητική για την αγροτική μας οικονομία. Το αναλαμβάνετε και το παραλαμβάνετε αυτό το ενδεχόμενο τη στιγμή που στο πρόσφατο παρελθόν δεν υπήρξε αντίδραση, θα έλεγε κανείς, όπως και θα έπρεπε να υπάρξει αντίδραση? Είχα μια συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη πριν από λίγες μέρες, πριν από δύο εβδομάδες. Του έθεσα το ζήτημα αυτό και του έθεσα και κατά τη γνώμη μου τρία θέματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν την Αμερικανική διοίκηση σε ό,τι εν πάση περιπτώσει πρόκειται να αποφασίσει. Το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ στην παρούσα φάση περνάνε μια φάση ισχυρών δεσμών και στρατηγικής σχέσης. Επομένως, αυτή η πράξη είναι σαφές ότι θα δυσκολέψει πολύ την δραστηριότητα αυτή, τις κοινές δραστηριότητες που έχουμε με τις ΗΠΑ. Δεν μπορεί από τη μια μεριά να υπάρχει αυτή η στενή εταιρική σχέση και από την άλλη μεριά να λαμβάνονται τέτοια μέτρα. Βεβαίως, η απάντηση εδώ είναι ότι δεν είναι μέτρα εναντίον της Ελλάδος, αλλά είναι μέτρα εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως γιατί υπάρχει ένας εμπορικός πόλεμος μεταξύ δύο μεγάλων αεροπορικών εταιριών, στον οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου προσέφηγαν οι εταιρείες αυτές, η Boeing και η Airbus, η Boeing από την πλευρά των ΗΠΑ και η Airbus από την πλευρά της Γαλλίας, στον οποίο όμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έκρινε ότι το δίκαιο βρίσκεται στην Αμερικανική πλευρά. Και έδωσε τη δυνατότητα επιβολής τέτοιων δασμών σε προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτό όμως, το δεύτερο επιχείρημα το οποίο εξήγησα στον Αμερικανό πρέσβη, είναι ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Διότι στην Ελλάδα δεν φτιάχνουμε ούτε παξιμάδι από τα αεροπλάνα αυτά. Επομένως, θα την πληρώσουμε σε μια υπόθεση με την οποία πραγματικά δεν έχουμε το παραμικρό όφελος. Και το τρίτο το οποίο επεσήμανα είναι ότι αυτές οι κυρώσεις τελικώς δεν στρέφονται κατά κάποιων μεγάλων εταιριών ή έστω και κάποιων πολύ μεγάλων και ισχυρών παραγωγών. Διότι σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, αυτοί οι οποίοι παράγουν το λάδι, την ελιά, το ροδάκινο, τα κεράσια, είναι μικρή παραγωγή. Άρα οι δασμοί αυτοί στρέφονται σε ένα εναντίον ενός χαμηλού εισοδήματος, ενός μικρού παραγωγού, ο οποίος έχει περιορισμένες δυνατότητες. Αυτά είναι τα τρία επιχειρήματα τα οποία εξήγησα στον Αμερικανό πρέσβη. Πρέπει να σας πω ότι μου είπε ότι το κατανοεί, το καταλαβαίνει, θα το μεταφέρει στην Αμερικανική διοίκηση και ότι είναι η πρώτη φορά που ετέθη με τόσο καθαρό τρόπο, αυτά που σας μεταφέρω είναι λόγια του πρέσβη, με τόσο καθαρό τρόπο το ζήτημα αυτό. Θέλω επίσης να σας πω ότι είχα μια συνάντηση με τον κύριο Φραγκογιάννη, τον αρμόδιο υφυπουργό εξωτερικών, και θα συντάξουμε τώρα μέσα στη εβδομάδα και θα στείλουμε μια από κοινού επιστολή, ο αρμόδιος Υπουργός Εξωτερικών με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προς τις Αμερικανικές Αρχές, προς την Αμερικανική Διοίκηση. Και επίσης ξέρω, γιατί έχω συνεννοηθεί για το ζήτημα αυτό, ότι ο Πρωθυπουργός, σε συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Ρος κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, που θα γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα θέσει το ζήτημα αυτό. Άρα κινούμαστε για να θέσουμε αυτό το θέμα σε υψηλότερο δυνατό επίπεδο και το αίτημά μας σε τελευταία ανάλυση είναι κάτι πολύ απλό. Αυτός είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν αφορά την Ελλάδα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε αυτόν τον πόλεμο δεν μπορεί να πληγεί η Ελλάδα. Έχουν άλλες επιλογές οι ΗΠΑ, τις οποίες μπορούν να κάνουν για να λύσουν το θέμα αυτό. Και πάντως σίγουρα εγώ εκείνο το οποίο ζήτησα είναι την εξαίρεση του ελαιολάδου, της ελιάς, του ροδάκινου, των κερασιών. Τα σημειώνουμε όλα αυτά και είναι πολύ σημαντικά, έτσι όπως μας τα θέσατε, τουλάχιστον στο επίπεδο της διεκδίκησης και της πίεσης. Θέλω να έρθω σε ένα άλλο θέμα και επιτρέψτε μου λίγο να το προσεγγίσω. Ήταν το θέμα των ΣΥΚΟΝ. Πριν από λίγες μέρες είχατε και μία συνάντηση και με βουλευτές και με τον πρόεδρο της ΣΥΚΟΝ. Τι θα γίνει, θα δούμε κάτι διαφορετικό? Και το λέω το διαφορετικό υπό την έννοια και τη στήριξη της παραγωγής. Αναδιάρθρωση, ακούμε αρκετές φορές για ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωση για τους οικαιώνες. Περιμένουμε να δούμε κάτι εκεί για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Γιατί για τον αγροτικό τομέα. Μου εντέθη το θέμα της αναδιάρθρωσης.
είπα ότι θα εξετάσω τις δυνατότητες που έχουμε, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα θέμα χρηματοδότησης. Να δούμε τις δυνατότητες που έχουμε για να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, είναι κάτι που το εξετάζουμε. Στις πρώτες προτεραιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι, θα έλεγε κανείς, η μείωση του κόστους παραγωγής. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί σαν εξαγγελία να ακούγεται πολιτικά καλή, η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ωστόσο είναι εντελώς διαφορετική. Είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία κάνουμε εμείς και μπορούμε να κάνουμε εμείς. Η μείωση του κόστους παραγωγής σε ένα ορισμένο βαθμό επηρεάζεται και από τους φορολογικούς συντελεστές. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε εμείς είναι μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει άμεσα το ελληνικό δημόσιο, μπορεί να κάνει το κράτος, δηλαδή να σταματήσει να επιβαρύνει με υψηλή φορολογία την παραγωγή. Αυτό γίνεται και με τη γενικότερη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Φορολογικός συντελεστής είναι και ο έμφυα, ο οποίος μειώθηκε τώρα. Mm-hmm. Άρα εκεί θα υπάρξει μια ελάφρυνση των ανθρώπων που έχουν γη. Φορολογικός συντελεστής είναι επίσης ο άμεσος φορολογικός συντελεστής, αυτός που ισχύει γενικά. Αλλά φορολογικός συντελεστής είναι και αυτός που ισχύει για τις ομάδες παραγωγών. Αυτά τα δύο τελευταία πρόκειται να τα νομοθετήσουμε τώρα, όταν έρθει δηλαδή το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θα έχει τις φοροελαφρύνσεις. Άρα να κάτι συγκεκριμένο το οποίο κάνουμε για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Τώρα, υπάρχουν μια σειρά ακόμα πράγματα τα οποία μελετάμε και θέλουμε να τα δούμε. Καταλαβαίνουμε και ακούμε ότι είναι πολύ υψηλό το κόστος των εφοδίων. Είτε αυτά είναι φυτοφάρμακα, είτε αυτά είναι λιπάσματα, είτε αυτά είναι γεωργικά μηχανήματα. Είναι σημαντικό και υψηλό το κόστος της ενέργειας. Αυτό ούτως ή άλλως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης στρατηγικής για την ενέργεια και θα δούμε τι δυνατότητες έχουμε εκεί, γιατί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΔΕΗ είναι αυτή που είναι. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα αίτημα για τη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Αυτό είναι ένα αρκετά πιο πολύπλοκο θέμα. Θα το δούμε, αλλά δεν έχουμε εξαγγείλει κάτι γι' αυτό. Και επομένως θα δούμε αν υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά, κυρίως στα θέματα του ανταγωνισμού, που δεν αφήνουν την αγορά να λειτουργήσει αποτελεσματικά για να έχουμε μια μείωση του κόστους, κυρίως ό,τι αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα που ενδιαφέρει τους παραγωγούς. Αλλαγή του πλαισίου. Ναι, παρακαλώ. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι. Είναι όλα θέματα τα οποία τα εξετάζουμε και κάνουμε ήδη πολύ συγκεκριμένα πράγματα που είναι η μείωση φορολογίας. Αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ θα δούμε. Θα τα εξετάσουμε όλα αυτά.